Είναι εποχή και καιρός που θα πρέπει στραμμένοι στον εαυτό μας να κράξουμε με πολύ μεγάλη φωνή στο Θεό να επιβλέψει επί μας και επί τας αμαρτίας μας. Και κυρίως η προσευχή μας είναι πιο αποτελεσματική όταν είμαστε συναγμένοι γύρω από την Ευχαριστιακή Τράπεζα. Εδώ, στο σπίτι της Παναγίας μας, έχουμε σύμμαχό μας την Παναγία. Και η Παναγία παίρνει τις προσευχές μας και τις προσφέρει στον Υιό και Θεό της. Και ξέρουμε ότι κάθε γιος κάπτεται από τη μητέρα του, γι' αυτό και οι προσευχές της Παναγίας μας δεν μένουν αναπάντητες. Σήμερα δεν με βοηθάει η φωνή μας, περισσότερα έχω χυμίσει το πειρασμό μας. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση θα σας διαβάσω εδώ από η ωραία έκδοση της Μονής του παρακλητικού κανόνα της Παναγίας μας. Λοιπόν, θα σας διαβάσω ένα θαύμα που έκανε η Παναγία μας κάποτε, εδώ η Παναγία του Τσαρούσιν. Λοιπόν, και που έχει να κάνει με τη δική μας εποχή. Λέει το κείμενο. Είναι στην ουσία μια μαρτυρία δηλαδή. Η βασιλική Χασιώτη από τον Άγιο Γεώργιο Βεβαινό, εδώ το χωριό δίπλα, διηγήθηκε το παρακάτω θαυμαστό γεγονός. Το 1918 εμφανίστηκε η ασιατική γρήπη. Ξέρετε, είχα διαβάσει στο ίντερνετ ότι είχε γύρω στα 50 εκατομμύρια νεκρούς η ασιατική γρήπη, που θέρισε κυριολεκτικά τον κόσμο. Και στο χωριό μας, στο Τσούρκλι, παλιά ονομασία του Αγίου Γεωργίου Βεβαινό, ήταν πολύ μεγάλο το θανατικό. Οι παππούδες μας δεν πρόκειναν να διαβάζουν και να θάβουν τους πεθαμένους. Όλη την ημέρα χτυπούσε η καμπάνα για τις κηδείες. Η αστυνομία σφράγιζε τα σπίτια. «Καλό το σταυρό σας, με φτάσουμε εδώ», λέει, «η αστυνομία σφράγιζε τα σπίτια». Τη μέρα που είχαμε 9 νεκρούς, η γιαγιά μου, βασιλική Γάγαλη, πλήρωσε 2 παλικάρια του χωριού, τον Απόστολο Φίλιο και τον Γιάννη Μπατάρο, από 1 χρυσή λίρα στον καθένα και τους παρακάλεσε να φέρουν στο χωριό την εικόνα της Παναγίας από το Τσαρούσινο, παλαιά ονομασία του Μητροκάστρου. Τα παιδιά έφεραν πράγματι την εικόνα και την άλλη μέρα οι νεκροί ήταν 3, την επόμενη 1 και στη συνέχεια το θανατικό σταμάτησε. Μεγάλη χάρη της Παναγίας του Τσαρούσινου. Λοιπόν, ό,τι θέλει ο καλός Θεός και να μας δούμε και τις συμφορές και δυσκολίες, ξέρετε, για να μας καθαρίσει από τα ελάχιστα ίχνη των παθών μας και να μας πάρει λευκούς μαζί του, ο Χριστός. Λοιπόν, να είναι προηγούμενο θα λέμε για οτιδήποτε, αλλά μην ξεχνάμε τη συμμετοχή μας στην Ευχαριστιακή Τράπεζα. Δεν θα κοινωνάμε για να πάθουμε κορονοϊό. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αν θέλει ο Θεός να παρχωρήσει σε κάποιον από εμάς να πάθει, να πάθει. Πάνε. Ό,τι πιο καλό Θεός.